1917 στις 14 Σεπτεμβρίου ιδρύεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο η πρώτη δασολογική σχολή στην Ελλάδα. Το 1927 μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη και μαζί με τη Φιλοσοφική Σχολή αποτελούν τα πρώτα τμήματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1922 καταγράφηκε στη Λιβύη η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί παγκοσμίως και που έφτασε τους 57,8 βαθμούς Κελσίου. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο της Φύσης, γνωστό ως WWF. Ξεκίνησε από λίγους λάτρεις της φύσης και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο γνωστές ανεξάρτητες οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 1985 χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων ο Πλάτανος του πατέρα της ιατρικής, του Ιπποκράτη, στο νησί της Σκο, ως διατηρητέα μνημείο της φύσης. Από το συγκεκριμένο Πλάτανο έχουν παραχθεί πολλά μοσχεύματα που έχουν φυτευτεί ως ζωντανά σύμβολα σε ιατρικές σχολές σε όλο τον κόσμο. 17 ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 19 Σεπτεμβρίου του 1985 χαρακτηρίζεται διατηρητέο μνημείο της φύσης το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου. Τα απολιθωμένα δέντρα είναι είδη που κυριαρχούσαν πριν εκατομμύρια χρόνια και σήμερα δεν υπάρχουν ή η εξάπλωσή τους έχει περιοριστεί σε μικρές εκτάσεις όπως οι σεκόγες στις Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1999 παρουσιάζεται το έμβλημα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα. Όπως ήταν αναμενόμενο, είναι ένα στεφάνι ελιάς που για τους αρχαίους Έλληνες και σε παγκόσμιο επίπεδο σήμερα αποτελεί το σύμβολο των Ολυμπιακών Ιδεωδών της Ειρήνης, της Σοφίας και της Νίκης. Στις 29 Σεπτεμβρίου του 2011 χαρακτηρίζεται ο Πλάτανος του Κράση στην Κρήτη ως διατηρητέα μνημείου της φύσης. Ο Πλάτανος είναι ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο με ηλικία περίπου 2000 έτη. Το δέντρο είναι γνωστό και ως Πλάτανος του Καζαντζάκη, καθώς κατά τη σκιά του περνούσε τα καλοκαίρια του συγγραφέας. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 2019 γίνεται η πιο οργανωμένη μαζική διαμαρτυρία στον κόσμο. Χιλιάδες διαδηλώσεις με πρωτοστάτες στους μαθητές και με έμπνευση τη 16χρονη Γκρέτα Θούνμπερκ από τη Σουηδία αιτούνται τη λήψη μέτρων για την κλιματική αλλαγή.